πάμε σε εσένα, Στέλιο. Καλώς τη. Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Βγάλε λίγο το καπελάκι σου αυτό, το πάρα πολύ ωραίο, το οποίο σε σκοτεινιάζει. Θέλω να το βγάλεις εσύ. Το βγάζω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν. Όχι, ήταν ωραία τα μαλλιά σου, όπως ήταν λίγο από τη μία μεριά. Mm-hmm. Απλώς σκοτίνιαζε, γι' αυτό σου πρέπει να το βγάλεις. Είναι πολύ ωραίο. Ωραία φούστα, πολύ ωραία με τα flat παπούτσια. Ωραία μπλούζα, ωραία τσάντα. Είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Resort, δεν έχει δυσκολία. Δείχνει όμως δεν έχει όμως και λάθος. Mm-hmm. Και δείχνει μια γυναίκα η οποία ξέρει να ντύνεται. Είναι αυτό το πλουσία, ξέρεις, που θέλεις όλοι να καταλαβαίνουμε, που δεν χρειάζεται να είσαι για να ντυθείς έτσι. Ναι. Να έχεις αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου, της καλής ποιότητας, των ισορροπημένων αξεσουάρ, του τόσο όσο, για να κάνει μια εικόνα εντυπωσιακή χωρίς να φωνάζει και χωρίς να είναι φλιάρη. Νομίζω έχεις πετύχει πραγματικά πολύ αυτή την εικόνα και είναι ιδανική για έναν προορισμό έτσι κάπως παραθεριστικό, που δεν είναι ούτε λίγο ούτε πολύ. Σήμερα βλέπουμε ένα κορίτσι του My Style Rocks που πάει διακοπές. Α. Ωραιότατη. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε στην Ηλιάνα. Εμένα το καπέλο είναι αυτό που δεν μου αρέσει. Ενώ μου αρέσει όπως σου πηγαίνει και κάνει ωραία όντως τα μαλλιά σου, δεν μου αρέσει το χρώμα. Νομίζω ότι κλέβει πάρα πολύ το πορτοκαλί αυτό χρώμα σε σχέση με το υπόλοιπο σύνολο. Και ότι υπάρχει ένα θέμα στο fitting κάπου. Κάτι δεν έχει δέσει καλά στη φούστα. Την έχω δέσει από μέσα. Α, την έχει δέσει ανάποδα. Τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει που έχει δοκιμάσει και ωραία χρώματα απαλά, αλλά με μία ένταση που δίνουν κάτι. Δηλαδή, αυτό το χρώμα στη φούστα δίνει όντως μία πολυτέλεια και κάτι πολύ ζεστό, που αυτό να βαθμίζει το look σου κατευθείαν. Μου αρέσει επίσης που έχει βάλει flat παπούτσια και εσύ και η Χριστιανά σήμερα, κάτι που δεν έχει τολμήσει εδώ στο show. Θα προτιμούσα τα παπούτσια σου να είναι πιο κοντά στα χρώματα της φούστας, κάπως να εξαφανίζονται, γιατί ήθελα να είναι λίγο πιο μακριά για να τα κρύβει, αν ήταν χρυσά. Και το τσαντάκι σου, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ που χάνεται αυτό το χρώμα, δηλαδή που κάπως και φαίνεται και δεν φαίνεται. Ναι. Πολύ ωραίο look. Είναι και ωραίο, είναι και απλό, είναι και κομψό, είναι και εντυπωσιακό ταυτόχρονα. Για διακοπές, resort, κατεβαίνεις από το σκάφος, φαίνεται και λίγο πόδι, όπως φυσάει ο αέρας. Πάρα πολύ ωραίο. Και να μην φυσάει, το κάνει μόνη της. Ναι. Για να μας δείξει τις λεπτομέρειες. Συνέχεια. Τρία. Πάρα πολύ καλά. Δημήτρη, ολοκληρώνουμε με σένα. Τι συμβαίνει με το πόδι? Γιατί την ώρα που έχει σηκωθεί, αυτό το πόδι, δηλαδή η φούστα, πάει και έρχεται. Και ξαναμπαίνει και κρύβει το πόδι και το ξαναβγάζει και την τραβάς πάλι και ξανά μάνα. Ναι. Τι συμβαίνει? Να το δείξουμε λίγο. Να το δείξετε, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή, γιατί βλέπω μια φούστα που ταλαιπωρείται από το τράβηγμα για να φανεί ένα πόδι. Δεν έχει αέρα, κάπως πρέπει να το δείξει. Αν έχει αέρα, είναι πολύ κομψή εμφάνιση. Συμφωνώ με αυτό που η Ηλιάνα, ωραία τα αυτά τα παπούτσια, αλλά ήθελε πιο καφέ, πιο δέρμα και όχι χρυσό. Να μην τραβάνε τόσο πολύ το βλέμμα, θα ήταν πιο ήσυχο. Μ' αρέσει το καπέλο, θα μου άρεσε σε πιο γήινα χρώματα και όχι έντονο σε πορτοκαλί και μπλε πάνω που είναι, μεταλλικό. Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όλγα μου, αν δεν αισθάνεσαι καλά, μπορείς να βγεις έξω τώρα. Ναι. Να συνεχίσει ο Δημήτρης. Και παίζουμε για οτιδήποτε. Θα μπορούσε το καπέλο να είναι ένα μπέζ, ίσως, να είναι πιο γήινο. Μου αρέσει το τσαντάκι κρεπερί. Πεινάτε, φτιάχνετε και κάτι γρήγορο. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κομψό, να ξέρεις, και ταιριάζει πάρα πολύ με την εμφάνιση. Όμορφο make-up, ωραία μαλλιά, ωραία κρίκη. Κομψή γενικά. Τα γυαλιά δεν είδα. Α, και τα βραχιόλια είναι πολύ ωραία. Να τα βάλουμε λίγο. Η αλήθεια τώρα που τα κρατάς τη τσάντα με το καπέλο και είναι τρεις κύκλοι μαζί. Είναι πολύ ωραία. Και τέσσερις το. Μπορεί και να το τρελάνουν. Ναι. Γύσο γύρω-γύρω. Ναι. Είναι ένα το γύσο, ένα το κεντρικό, ένα η τσάντα, ένα το χερούλι τη τσάντα. Αυτό το λες για καλό, για κακό, ότι δεν μπορείς. Για περίεργο. Α, για περίεργο. Θα περάσετε τέλεια. Το σκάφος μεγάλο ή μικρούλι, μεγάλο. Η βαρκούλα. Μεγάλο, καλέ. Τι μικρό. Μικρό, πού θα πάμε το μικρό. Και πού να μπουν τα καπέλα, οι καπελιέρες, οι φούστες, οι πλησέ. Κατάλαβα. Πού να τα βάλεις. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. 12,4 είναι τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις, Μιλία. Ευχαριστώ.